Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας βρήκαμε. Σας βρήκαμε. Τι κάνετε, κύριε Μπαλτάκο? Καλά, μια χαρά είμαι. Όλα καλά. Τώρα με το μεγάλο περίπατο εκεί στην Αθήνα νομίζω είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Ποιο μεγάλο περίπατο? Εκεί που έγινε, που έκανε ο δήμαρχος. Κάπως ακούστηκε αυτό το πράγμα που είπες. Νομίζω ότι λέγεται μεγάλος χαμός και όχι μεγάλος περίπατος. Όντως, όντως. Και όχι τίποτα άλλο, τον κάνα και κόκκινο. Σωστό και αυτό. Αυτό τώρα το πες επίτηδες στον κύριο Μπαλτάκο, ε. Ε, καλά, πώς να λίγο, να χρωματίσουμε λίγο την κουβέντα. Κύριε Μπαλτάκο, είχαμε χθες κάποιες εξελίξεις. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι αναμενόμενες ή αν δεν έχουμε χρονοδιάγραμμα, οπότε τις περιμένουμε. Είχαμε όμως, πρότεινε το ΚΑΣ ημερομηνία 6 Ιουλίου και θέλουμε λίγο να μας πείτε τη διαδικασία από εδώ και πέρα. Και για να διευρύνω λίγο την ερώτηση, το ΚΑΣ προτείνει, δεν ορίζει ημερομηνία? Προτείνει, γιατί, γιατί πρέπει να μπορούν και οι ομάδες. Οι αντίδυνα. Είναι σίγουρο ότι μπορούν όλοι. Και μάλιστα εδώ πέρα έχουμε, δεν είναι μόνο μία ομάδα, είναι και είναι ο ΠΑΟΚ, είναι ο Ολυμπιακός, είναι η Ξάνθη, είναι και η ΕΠΟ. Πρέπει και αυτοί να μπορούν. Το ΚΑΣ λοιπόν ρωτάει. Προτείνει αυτή την ημερομηνία και ρωτάει κατά πόσο μπορούν και τα μέρη. Ναι, και άμα αυτή θέλω δηλαδή, εγώ δηλαδή, να το καθυστερήσω, δηλαδή τι να πω. Δεν μπορώ τώρα, ναι, δεν πάντο μπορείς. Πιο μετά. Ναι. Πρέπει, όχι, πρέπει να δικαιολογήσεις. Δηλαδή αυτό το οποίο λέει είναι ότι εμείς προτείνουμε 6 Δευτέρα 6 Ιουλίου. Mm-hmm. Αν κάποιος δεν θέλει να δικαιολογήσει γιατί δεν θέλει, δεν είναι ότι απλώς έτσι μου θες, πρέπει να πεις γιατί δεν μπορείς. Για ποιο λόγο δεν μπορείς 6 Ιουλίου. Ε, καλά, βρίσκεται. Εσείς οι δικηγόροι βρίσκεται τέτοια. Ναι, σωστά. Ε, βρίσκουμε, ναι. Βρίσκουμε. Εντάξει. Υπάρχει εμβολία. Κάτι θα πρέπει να πούμε. Αλλά η Ξάνθη, μεταξύ, πληροφορούμε ότι έχει ζητήσει ήδη προθεσμία. Η Ξάνθη δεν έχει κάνει προσφυγή στο ΚΑΣ, αν δεν κάνω λάθος, ή κάνω λάθος. Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός έχουν κάνει. Η Ξάνθη είναι μεταξύ των διαδίκων ημερών. Mm-hmm. Είναι και αυτή μέσα στη δίκη και ζήτησε προθεσμία 15 ημερών, δηλαδή να μην καταθέσει τις προτάσεις της επί των προσφυγής του Ολυμπιακού στις 21, αλλά 6 Ιουλίου. Τώρα βέβαια αυτό πρέπει να το δικαιολογήσει. Σαν να δούμε τι θα γίνει. Δεν ξέρω αν θα γίνει δεκτό. Ναι, είναι στους διάδικους. Δεν έχει κάνει προσφυγή. Προσφυγή έχουν κάνει ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, σωστά. Ναι, αλλά είναι διάδικος. Οπότε πρέπει και εκείνη έχει δυνατότητα να ζητήσει παράταση. Μάλιστα. Και από ό,τι πληροφορούμε έχει ζητήσει παράταση. Τώρα αν θα γίνει δεκτή ή όχι. Παράταση για μετά τις 6 Ιουλίου. Όχι, έχει ζητήσει παράταση για τις 21 Ιουνίου. Στις 21 Ιουνίου κάθε πλευρά καταθέτει τις προτάσεις της επί του υπομνήματος της άλλης πλευράς. Μάλιστα. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ για τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Η ΕΠΟ δεν θα πει τίποτα, δεν λέει συνήθως και καλά κάνει. Ναι. Αλλά αυτή την προθεσμία της 21 έκτου η Ξάνθη ζήτησε να παραταθεί και να πάει 6 Ιουλίου. Αν όμως αυτό γίνει δεκτό, δεν μπορεί να γίνει δίκη 6 Ιουλίου. Ισχύει αυτό που το άκουγα πριν, το έλεγε ο Σταύρος ο Κόλκας, ότι πρέπει από τα υπομνήματα να περάσουν 15 μέρες για να γίνει δίκη. Ισχύει κάτι τέτοιο νομικά? Ναι, γι' αυτό όπως είδατε το ΚΑΣ το έβαλε 6 Ιουλίου, δηλαδή ακριβώς 15 μέρες από τις 21 Ιουλίου. Ναι, αλλά άμα γίνει αυτό τότε θα έχουμε το... Θα πάει 21 Ιουλίου. Θα περάσουν το play-off όμως. Ακριβώς, γι' αυτό και... Δεν νομίζω ότι θα γίνει δεκτό το ΕΠΑ. Δεν ξέρω, θα κάνει το ΚΑΣ, αλλά πάντως, λογικά δεν μπορεί να γίνει. Κύριε Μπαλτάκο, φαίνεται από την υπόθεση ότι το ΚΑΣ έχει λάβει σοβαρά υπόψη ότι υπάρχει ένα πρωτάθλημα στη μέση. Και εντάξει, παρότι πλέον δεν υπάρχει πιθανότητα για τον ΠΑΟΚ και το πρωτάθλημα, ακόμα και αν το επιστραφούν οι βαθμοί, υπάρχει όμως ένα πολύ μεγάλο διακύβευμα η δεύτερη θέση και το ΚΑΣ φαίνεται να το λαμβάνει υπόψη, έτσι δεν είναι? Απολύτως, απολύτως. Και θυμόστε που το είχα πει και πάλι στην εκπομπή σας, ότι το ΚΑΣ θα υπολογίσει το πρωτάθλημα, θα σκεφτεί δηλαδή πότε τελειώνει το πρωτάθλημα, γιατί δεν έχει λογική για αυτούς τους ανθρώπους να επικυρωθεί η βαθμολογία και να έρθουν μετά και να πούν ότι πάω και παίρνει πίσω τους βαθμούς. Δεν έχει καμία λογική. Θα δημιουργηθεί, όπως έχω πει και άλλη φορά, χάος. Το ΚΑΣ δεν θα το αφήσει αυτό να συμβεί. Δηλαδή, πριν επικυρωθεί η βαθμολογία του πρωταθλήματος, γι' αυτό και ζητάει το ΚΑΣ να μάθει πότε τελειώνει το πρωτάθλημα. Και πότε επικυρώνεται η βαθμολογία. Πριν επικυρωθεί η βαθμολογία, θα πρέπει να έχουν ή να έχουν επιστραφεί οι βαθμοί ή να μην έχουν επιστραφεί. Ανάλογα, δεν ξέρω τι θα πάει. Ναι. Αλλά σίγουρα δεν θα αφήσει το ΚΑΣ να δημιουργηθεί μπλέξιμο στην Ελλάδα. Και υπάρχει και η UEFA. Ο δεύτερος, ξέρετε τι σημασία έχει η δεύτερη θέση. Δεν μπορεί λοιπόν το ΚΑΣ να αφήσει αυτή την αβεβαιότητα. Να μην ξέρει δηλαδή να μην ξέρει η UEFA ποιος θα παίξει, ποιος θα πάρει τη δεύτερη θέση. Σωστό. Ασφαλώς και το λαμβάνει υπόψη λοιπόν. Ας πούμε ότι η υπόθεση εκδικάζεται στις 6 Ιουλίου, αν δεν έχουμε κάτι νεότερο ή κάποια ανατροπή στην όλη ιστορία. Ναι. Πότε μπορούμε να έχουμε θεωρητική απόφαση? Θα σας πω.
Το ΚΑΣ καταρχήν ανακοινώνει, όπως είδατε και στη Manchester City, συγγνώμη, είπε το ΚΑΣ μετά από τρεις μέρες διαδικασία ότι θα εκδώσω απόφαση σε 15 μέρες. Mm-hmm. Το λέει πότε εκδίδει την απόφαση. Θα πρέπει λοιπόν το ΚΑΣ μέχρι τότε να γνωρίζει πότε τελειώνει το πρωτάθλημα και όταν η ΕΠΟ απαντήσει ότι το πρωτάθλημα τελειώνει την τάδε ημερομηνία, το ΚΑΣ θα φροντίσει ούτως ώστε η απόφαση να βγει την ημερομηνία εκείνη, γιατί η βαθμολογία, όπως καταλαβαίνετε, δεν επικυρώνεται τη μέρα που παίζουν οι αγώνες. Δηλαδή, αν τελειώνει το πρωτάθλημα στις 21 Ιουλίου, δεν θα επικυρωθεί το βράδυ η βαθμολογία. Άρα λοιπόν θα πρέπει η ΕΠΟ να απαντήσει. Και όταν η ΕΠΟ απαντήσει, το ΚΑΣ θα φροντίσει ώστε η απόφαση του να εκδοθεί πριν επικυρωθεί η βαθμολογία. Ναι. Αυτή είναι η απάντηση. Δεν μπορώ να ξέρω πότε θα τη βγάλει, γιατί δεν ξέρω πότε τελειώνει το πρωτάθλημα. Ξέρω όμως ότι θα τη βγάλει πριν επικυρωθεί η βαθμολογία. Αυτό φαντάζομαι, όχι ξέρω. Μισό λεπτό. Και άμα επικυρωθεί η βαθμολογία, ας πούμε, με τη χρονική διάρκεια, φαντάζομαι 20 Ιουλίου δεν θα έχει βγάλει απόφαση. Λογικά. Ακόμα και αν εκδικαστεί στις 6 Ιουλίου. Και αν την επικυρώσουν τη βαθμολογία στις 25 ας πούμε, Ιουλίου, τι γίνεται. Που τελειώνει και η σεζόν. Η σεζόν τελειώνει 2 Αυγούστου, νομίζω. Καταρχήν πρέπει να επικυρωθεί για να παίξουν τα play-out. Θα μου πεις μπορεί να επικυρώσει τη μισή βαθμολογία, να μην επικυρώσει την άλλη μισή, τον play-off, να κάνει κανένα τέτοιο. Ναι, έχει κλείσει ακόμα τον Αύγουστο. Το βλέπω το Σεπτέμβριο να φτάνουμε, κύριε Παλτάκου, και να λέμε ο ένας είναι δεύτερος, ο άλλος τρίτος, μετά μπορεί να αλλάξει. Δεν νομίζω, δεν θα γίνει αυτό. Θα τελειώσουν όλα πριν τελειώσει το ποτάμι. Εμπειρικά, από την εμπειρία σας, πόσο διάρκεια κάνουν για να βγάλουν μια απόφαση, okay, έχοντας και αυτό το κατεπήγον στο μυαλό τους πάντα, όχι. Σας είπα πριν, γιατί Manchester City που είναι ένα τεράστιο θέμα. Ναι. 15 μέρες. Είπαν 15 μέρες. Άρα έτσι προλαβαίνουμε, αν γίνει στις 6. Ναι, είμαστε μέσα. Θα ανακοινώσουν. Σε 15 μέρες θα εκδώσουν απόφαση. Όταν λοιπόν για μια διαδικασία 3 ημερών και για ένα θέμα το οποίο ξέρετε πόσο μεγάλο είναι για όλη την Ευρώπη, την ποδοσφαιρική Ευρώπη εννοώ, σε 15 μέρες βγάζει απόφαση. Απ' την άλλη, βέβαια, εδώ υπάρχει και ένα όγκος δεδομένων, στοιχείων. Υπάρχει, δεν είναι μόνο. Η City είναι η City με τη FIFA και την UEFA. Εδώ είναι ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, η ΕΠΟ, η Ξάνθη. Όχι το ξενοδοχείο, όχι το ένα, όχι το άλλο. Όχι είναι, όχι δεν είναι. Είναι πιο σύνθετη εδώ. Θα μεταφράσουν και μαρούπα και τα λοιπά. Εκεί νίντζα τέτοια και τα λοιπά. Θα κοιτιούν οι δικαστές μεταξύ τους. Έχουμε και τέτοια. Δεν είναι απλή υπόθεση. Πάντως θυμάμαι, κύριε Μπαλτάκο, είχε δηλώσει ο κύριος Πυλάβιος, μέλος του ΚΑΣ, έχει περίπου 1,5 μήνα, 2, ότι μπορεί να βγει και πολύ γρήγορα η απόφαση, απλώς δεν θα υπάρχει το σκεπτικό που μπορεί να βγει Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο. Α, μπορεί να βγει, ναι. Ναι, βεβαίως, αυτό δεν έχει σημασία, δεν πειράζει το σκεπτικό. Mm-hmm. Η απόφαση πρέπει να εκδοθεί. Έτσι. Το σκεπτικό μπορεί να βγει λίγο μετά. Δεν υπάρχει θέμα κανένα. Πείτε μας κάτι, βγαίνει η απόφαση. Μπορεί μετά να πάει οποιοδήποτε κάπου αλλού. Ή είναι ο τελικός βαθμός. Μπορεί να πάει στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Ελβετίας, αλλά μόνο για θέματα διαδικασίας, όχι για την ουσία. Μάλιστα. Μόνο για διαδικαστικά ζητήματα. Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Ναι. Αν το ΚΑΣ δηλαδή παραβίασε κάποια διάταξη δικονομικής φύσεως ή έκανε κάποιο λάθος τυπικό. Ναι. Όχι όμως για την ουσία. Φαντάζομαι ότι είναι τόσο έμπειροι οι δικαστές εκεί που. Δεν θα γίνει. Υπάρχει προηγούμενο τέτοιο. Έχει. Πολύ λίγα. Πολύ λίγες περιπτώσεις υπάρχουν και δεν ξέρω αν έχουν και επιθεί κιόλας. Δεν κάνουν τυπικά λάθη, δεν είναι οι άνθρωποι. Θεσινή για να κάνουν και πράγμα. Ναι. Σωστά. Πάντως αντιλαμβάνομαι, κύριε Παλτάκο, ότι το ΚΑΣ έχει μια διαδικασία, τηρείται απαρέγκλητα. Φαίνεται να τηρείται και η ισονομία, να καταλαβαίνουν ποια αιτήματα είναι δίκαια, ποια είναι άδικα. Δεν μπορεί να πει κανείς και πολλά για το ΚΑΣ, είτε ο ΠΑΟΚ, είτε ο Ολυμπιακός, είτε η Ξάνθη, είτε η ΕΠΟ. Αυτό καταλαβαίνω. Είναι σαν τους ξένους διαιτητές στην Ελλάδα. Εντάξει. Και μια που σας έχουμε. Έχουμε κάποιο νέο από καμιά επιτροπή διοντολογίας, γιατί ρωτάει πολλοί κόσμος ή μπα, άγνωστο. Όχι, δεν ξέρω. Τώρα γνωρίζει είναι ακόμα, περίμενε. Πέρασε κάτι δύο χρόνια. Είπα μήπως κάτι έχει ακούσει και του Παλτάκου. Όχι, δεν γνωρίζω. Ό,τι και να πω θα είναι εικασία. Δεν γνωρίζω κάτι. Ωραία. Απολύτως. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.